Θα του μιλήσω, Χρήστη. Να του ρωτήσω για κάτι. Ναι. Μαρκ, Βίκτορας. Ενοχλώ. Ωραία. Θέλω να βρεθούμε. Μαμά, τι λες? Έχεις τρελαθεί. Σε ρωτάω. Είσαι με τον Άρη? Αν είναι δυνατόν. Πραγματικά, μαμά, δεν έχω κάτι να σου πω, αλήθεια. Φυσικά. Αν είχες κάτι να μου πεις, ένα όχι θα έφτανε. Τι ήταν αυτό τώρα, έβγαλες συμπέρασμα? Έχω πει ακριβώς τα ίδια ψέματα με σένα. Για χάρη του Μενέλαου. Ωραία, δεν έχει καμία σχέση μία περίπτωση με την άλλη, οπότε σταμάτα να τη συγκρίνεις. Όχι, είναι ίδιο. Παντρεμένος ο ένας, παντρεμένος κι ο άλλος. Σε ρωτάω, είσαι με τον Άρη? Ειλικρινά, δεν θα τη συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, δεν θα βγει κάπου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε πιστέψω. Για το δικό σου καλό, για τη δική σου ευτυχία. Ελπίζω αυτό που έπαθε η Μαρίνα να σε κάνει να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτή η σχέση. Ναι, όλο το σύμπαν συνωμοτύπος θα δείξει σε μένα ότι δεν πρέπει να τα φτιάξω με τον Άρη. Αυτό ακριβώς, πρέπει να ακούσεις για μια φορά το σύμπαν λοιπόν. Όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, δεν υπάρχει τυχαίο στη ζωή. Μαμά, να ξέρεις τι μου λες αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω εσένα. Και είσαι πολύ καλό παιδί. Δεν θα αντέξω στο βάρος μιας διαλυμένης σχέσης. Ωραία, φτάνει! Σε παρακαλώ. Φτάνει. Ναι, εντάξει, φτάνει. Έχεις δίκιο. Να φύγω, να σε αφήσω να κοιμηθείς. Εντάξει. Και εσύ σταμάτα να ανησυχείς και μη βάζεις τρελά πράγματα με τη φαντασία σου. Να σου πω, οι ετοιμασίες του γάμου πώς πάνε? Κάτσε πρώτα να γίνει αυτός ο γάμος. Τι είναι αυτό τώρα? Ο Τάσος έχει αρχίσει και βγάζει ζήλια για τον Μάρκο. Επειδή προσπαθούμε να έχουμε μια πολιτισμένη σχέση. Και δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να ζηλέψει ο Τάσος? Γιατί αν θυμάμαι καλά είναι πολύ λογικός άνθρωπος. Καινούργιο είναι αυτό τώρα? Το καινούργιο είναι ότι πιάσαμε το Διονύση να κλέβει χρήματα από το φούρνο. Τι λες τώρα? Ναι, άμα ξεκινήσω να μιλάω δεν θα κοιμηθείς για μια εβδομάδα. Μα... θα τα πούμε όλα αύριο, κάποια άλλη στιγμή. Ποια άλλη στιγμή? Πες μου τι έχει γίνει με το Διονύση. Καλά, αυτή τώρα δεν είναι ατάλλαντη? Τελείως αχώνευτη.